بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولي دوك شانيكي στον الله كيرين και ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ صلى الله عليه وسلم. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου όχι τόσο με το Ισλάμ ή το τι είναι το Ισλάμ όπως συνηθίζω, αλλά με τον ίδιο τον σκεπτικισμό και συγκεκριμένα πώς ορίζεται από τους ίδιους τους σκεπτικιστές. Και έπειτα θα δούμε πώς το Ισλάμ δίνει την πιο εύστοχη απάντηση σε αυτό το δίλημα που συζητάμε. Σκεπτικισμός ή πίστη. Πίστη όχι τυφλή, πίστη που απορρέει από σοβαρές ενδείξεις. Τι είναι σκεπτικισμός? Η φιλοσοφική θεωρία, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αντικειμενική και απόλυτη γνώση, ούτε βεβαιότητα ότι μια πρόταση είναι πιο πιθανή από την άλλη, και η οποία αναγορεύει την αμφιβολία σε αξίωμα. Το μεταφυσικό, ηθικό και θρησκευτικό σκεπτικισμό χαρακτηρίζει κυρίως η τάση της πιστείας στα αξιώματα της λογικής, ηθικής και στα θρησκευτικά δόγματα. Η τάση του ανθρώπου να αντιμετωπίζει τα πράγματα με δυσπιστία και αμφιβολία. Και αυτό είναι ο ορισμός που τον βρίσκουμε και στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ελευθερουδάκη, σελίδα 2398. Ο άνθρωπος, λέει η ίδια η πηγή, ο άνθρωπος είναι μερικώς ανίκανος, είναι ανίκανος στο να αποκτήσει έγκυρη και σωστή γνώση, γιατί γίνεται ασυνείδητα θύμα των αισθήσεών του. Και πάνω σε αυτόν τον ορισμό που στέκεται ο σκεπτικιστής, σε αυτό το βασανιστήριο, να μην είσαι σίγουρος τι είναι η αλήθεια, μια ζωή με αντιφάσεις, συγκροώμενες σκέψεις που προσωπικά πιστεύω κανένας σκεπτικιστής δεν τηρεί αυτό το δόγμα του σκεπτικισμού, γιατί υπάρχει δόγμα στο σκεπτικό. Από τη στιγμή που έχουμε ορισμούς τι είναι και τι δεν είναι σκεπτικισμός, τότε αυτό είναι μια θέση που θεωρείται δόγμα. Και πάνω σε αυτό το φιλοσοφικό αδιέξοδο, διότι ο σκεπτικισμός είναι φιλοσοφική τάση, έρχεται η θεολογία σαν μια διέξοδο από το πρόβλημα, από το αδιέξοδο. Και η θεολογία, αν θα μπορούσα να εκφραστώ έτσι, συγχαίρει τον σκεπτικισμό ως προς ένα κομμάτι του, ως προς μια αλήθεια που αναφέρει, ότι όντως ο άνθρωπος, και παραθέτω, ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αποκτήσει έγκυρη και σωστή γνώση, γιατί γίνεται ασυνείδητα θύμα των αισθήσεών του. Συνεπώς έχουμε ανάγκη για μια πηγή γνώσης που δεν είναι ανθρώπινη. Γιατί όχι ανθρώπινη? Διότι η ανθρώπινη είναι θύμα των αισθήσεών της, όπως σωστά μας αναφέρει ο ορισμός. Ενώ η θεϊκή πηγή δεν μπορεί να υποπέσει σε λάθη. Και η πηγή αυτή, η θεϊκή πηγή, η πηγή αυτή γνώσης πρέπει να είναι ξεκάθαρη, πρέπει να είναι αξιόπιστη και αυτοαναγνωρίσιμη. Δηλαδή να γνωρίζουμε την προέλευσή της. Και ο δημιουργός ο ύψιστος, ο δημιουργός των πάντων, έχει ευλογήσει την ανθρωπότητα με αυτήν την αλάθητη πηγή γνώσης. Για χάρη να καθοδηγηθεί ορθά ο άνθρωπος. Και αυτή η πηγή είναι η αποκάλυψη. Είναι η αποκάλυψη. Θεϊκή αποκάλυψη, η θεϊκή αποκάλυψη θεωρείται ευσπλαχνία προς τον άνθρωπο από τον Αλλάχ Σουμπχάνα Βα Ταάλα, τον Θεό. Διότι η ανθρωπότητα έχει πολύ ανάγκη από καθοδήγηση και αυτή η ανάγκη τονίζεται ακόμα και από τον ορισμό του σκεπτικισμού. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι περιορισμένος. Δεν μπορεί να κατανοήσει από μόνος του ολοκληρωτικά το καλό και το κακό, το ηθικό και το ανήθικο. Μόνο γενικές εικόνες μπορεί να έχει για αυτά. Ο άνθρωπος διακατέχεται από επιθυμίες, όπου εάν αφινόταν να πράξει μόνος του, χωρίς θεϊκές νομοθεσίες και εντολές, τότε θα έχει οδηγηθεί στην πλάνη και στην ίδια του την καταστροφή. Και αυτό βλέπουμε από αυτούς που δεν τηρούν, δεν αποδέχονται τον Θεό στη ζωή τους. Γιατί η αποκάλυψη είναι σημαντική? Διότι είναι η μόνη πηγή που μπορούμε να βρούμε ορθές απαντήσεις για το τι είναι αλήθεια, λύσεις στα προβλήματά μας. Οι υπαρξιακές μας ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι ικανός και οι σκεπτικιστές συμφωνούν απόλυτα. Δεν είναι ικανός να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Και αυτό είναι λογικό, μιας και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει ολοκληρωτικά την ίδια του την φύση.
Τον ίδιο τον εαυτό, τον εγκέφαλο για παράδειγμα, την σκέψη. Πολλοί οδηγήθηκαν σε ακραίες σκέψεις λέγοντας ότι αυτή η ζωή είναι μια οφθαλμαπάτη, όπως ο David Hume, ότι πίστευε ότι είμαστε εντελώς εξαπατημένοι, και αυτό είναι ο εξτρεμισμός του σκεπτικισμού. Και άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως σκοπό και λόγο που βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Η ύπαρξή μας είναι τυχαία. Όμως είπαμε, ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση για αυτά τα θέματα. Και είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής που ζούμε ότι δεν μας απασχολεί το σημαντικό υπαρξιακό αυτό ερώτημα. Γιατί υπάρχω. Και όταν είναι να μας απασχολήσει, που είναι θετικό, στρέφουμε την προσοχή μας να πάρουμε απαντήσεις με μια λάθος μεθοδολογία, δηλαδή από ανθρώπους. Αυτό είναι άστοχο. Είναι λάθος. Γιατί όπως είπαμε, δεν μπορείς να πάρεις, η πηγή σου δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Μιας και με βάση τα συναισθήματα που έχουμε μπορεί να πέσουμε σε λάθος. Και ο ορισμός του σκεπτικισμού, έτσι. Αυτός είναι ο ορισμός που θέτει ένας σκεπτικιστής. Η γνώση και η σωστή απάντηση στο ερώτημα, γιατί υπάρχουμε για παράδειγμα, που είναι εξαιρετική σημασία για εμάς, που είναι η προτεραιότητα σε αυτή τη ζωή μας και δεν είναι υπερβολή να το θέσουμε έτσι. Ποιο είναι το ιδανικό μέρος για να βρούμε την απάντηση? Πολλοί έχουν καταλάβει αυτή τη σημαντικότητα του ερωτήματος. Πού πρέπει να στραφούμε? Εκεί που πρέπει να βρούμε την απάντησή μας είναι στην Αποκάλυψη. Στην αποκάλυψη του ίδιου του Δημιουργού. Με άλλα λόγια, πιο απλά, η απάντηση βρίσκεται στον Δημιουργό που μας έπλασε. Γιατί αυτός μας ξέρει καλύτερα. Ξέρει τα θετικά μας, τα αρνητικά μας, ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Είναι αυτός που μας δημιούργησε. Συνεπώς, αυτός είναι ο μόνος που θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ολοκληρωμένοι. Και είναι απαραίτητο για τον Δημιουργό να αποκαλύψει σε εμάς την ουσία της ζωής, τον σκοπό, τον λόγο που υπάρχουμε. Διότι από μόνοι μας, όπως αναφέραμε, δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια σωστή, ολοκληρωμένη, αλάθητη απάντηση. Και αν δεν το έκανε αυτό ο Δημιουργός, τότε δεν θα υπήρχε και η απέτηση να πιστέψουμε σε αυτόν, να ακολουθήσουμε τις εντολές του. Γιατί η ύπαρξή μας και ο σκοπός μας είναι συνδεδεμένος με την αλήθεια, το αληθινό πιστεύω, που κάνει ολοφάνερη την πλάνη για το ψέμα. Είπαμε τρία σημαντικά πράγματα για την αλάθητη αυτή πηγή γνώσης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη, πρέπει να είναι αξιόπιστη και πρέπει να αναγνωρίζεται, η θεϊκή της προέλευση. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να δεχτούμε οδηγίες θεϊκής καθοδήγησης και να περιέχουν σύγχυση, μία αξιοπιστία και βεβαίως να μην αναγνωρίζονται ως θεόσταλτες. Το Κοράνι, και προκαλώ τους συνομιλητές μου, είναι το μόνο βιβλίο, η μόνη αποκάλυψη που περιέχει αυτά τα τρία στοιχεία. Και σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στο σπουδαιότερο βιβλίο, κείμενο, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να φανταστεί σαν πληροφορία, σαν γνώση. Το σπουδαιότερο που υπάρχει όχι μόνο στον κόσμο, αλλά στο σύμπαν ολόκληρο. Το Κοράνι. Το Ιερό Κοράνι. Και αυτή είναι η θέση μου. Η πηγή, η αλάνθαστη, η 100% σωστή, χωρίς ψεγάδια, βρίσκεται εκεί. Στην τελευταία διαθήκη του Δημιουργού. Στην τελευταία διαθήκη. Χρησιμοποιώ ιουδαιοχριστιανικούς όρους για να γίνει πιο κατανοητό. Υπάρχει η παλαιά, όπως λένε, η καινή. Υπάρχει και η τελευταία διαθήκη του Δημιουργού. Το Ιερό Κοράνι. Κάποιος μπορεί να το διαβάσει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, να το καταβάσει και να το διαβάσει στην ελληνική γλώσσα. Όπου θεωρείται μετάφραση, έτσι. Ο μουσουλμάνος πιστεύει στο Κοράνι και το δέχεται ως λόγο του ύψης του. Που αποκαλύφθηκε στον τελευταίο του προφήτη, τον Μοχάμεντ, ειρήνη και ευλογία σε αυτόν. Η τελευταία διαθήκη και ανακοίνωση του Δημιουργού προς την ανθρωπότητα. Ο Δημιουργός που μιλά στον άνθρωπο και γι' αυτό η συνομιλία αυτή παίρνει μια μορφή σε ανθρώπινα πλαίσια, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να γίνει κατανοητή. Και το Κοράνι δεν είναι ένα βιβλίο με την συνηθισμένη έννοια της λέξης. Δεν θα βρούμε μέσα εισαγωγή, επεξήγηση του θέματος, μέση, συμπέρασμα και τέλος. Ούτε περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη παρουσίαση ενός θέματος, όπως ιστορίας, φιλοσοφίας, επιστήμης, κοινωνικούς νόμους. Αλλά όλα αυτά βρίσκονται αρμονικά δεμένα μαζί σαν θεματολογία, δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Το κεντρικό θέμα του Κορανίου είναι, και αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες το κεντρικό θέμα.
όπου το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος και η σχέση του με τον δημιουργό, ο άνθρωπος και η σχέση του με τον ίδιο του τον εαυτό, ο άνθρωπος και η σχέση του με την υπόλοιπη δημιουργία. Και αν καθίσουμε και σκεφτούμε και δούμε με τι ασχολείται ο άνθρωπος και ποια είναι η κλάδη που ασχολείται, είναι αυτοί οι τρεις. Είναι με τον δημιουργό του, με τον εαυτό του και με την υπόλοιπη δημιουργία, με την υπόλοιπη κτήση. Το κύριο θέμα που επικρατεί στο Κοράν είναι ότι ο Θεός, ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Βετεάλα, ο ύψιστος, είναι ο μόνος άξιος για την λατρεία μας. Και μόνο. Το κεντρικό θέμα, αν κάποιος θέλει να μάθει περί τίνος πρόκειται, είναι ότι ο Θεός είναι ο μόνος άξιος, ο Δημιουργός είναι ο μόνος άξιος για τη λατρεία μας. Διότι αυτός μας έπλασε. Και ο άνθρωπος οφείλει, σαν συμπέρασμα, να υποταχθεί στους νόμους του, στις εντολές του Δημιουργού, τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στη σχέση του με την υπόλοιπη κτήση. Το κεντρικό θέμα, με άλλα λόγια, είναι το κάλεσμα στη λατρεία και στο πιστεύω. Σε έναν Θεό και μόνο. Ούτε τριαδικό, ούτε δωδεκάθεο. Ένας και μόνο Θεός. Κάνοντας καλές και ενάρετες πράξεις, έτσι όπως έχουν οριστεί από τον ίδιο τον Δημιουργό. Και αυτό είναι και το Ισλάμ. Αυτό είναι Ισλάμ μέσα σε μια πρόταση. Και το Κοράνι διατηρεί το ίδιο αντικείμενο ως άποψη. Είτε περιγράφει την δημιουργία του ανθρώπου και του σύμπαντος, είτε αναφέρει γεγονότα από την ανθρώπινη ιστορία. Και από τη στιγμή που ο στόχος του Κορανίου είναι να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, δηλώνει, συζητά, ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την καθοδήγησή του και την σωτηρία του. Και αφήνει απ' έξω ασήμαντες, άσχετες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Επαναλαμβάνει το κεντρικό του θέμα ξανά και ξανά σε κάθε καινούργια θεματολογία που παρουσιάζεται. Και ο Δημιουργός υπόσχεται στο δημιούργημά του ευτυχία σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη, σε περίπτωση που κάποιος το ακολουθήσει, ακολουθήσει τον λόγο του και τηρεί τις εντολές του και προειδοποιεί αυτούς που του αρνούνται με δυστυχία και μιζέρια σε αυτή τη ζωή και την επόμενη. Δεν ξέρω τι χρόνος υπάρχει, αν μπορώ έτσι να δώσω μερικά χωρία. Όποιος ακολουθήσει την οδηγία μου δεν θα παραπλανηθεί και ούτε θα πέσει στην αθλειότητα. 20ο κεφάλαιο, εδάφιο 123. Ευλογημένος είναι εκείνος που έστειλε κάτω το κριτήριο στο δούλο του, τον Μουχάμεντ, για να προειδοποιήσει νουθετώντας όλο τον κόσμο. Κεφάλαιο 25, εδάφιο 1. Κι άλλα έτσι χωρία. Σου στείλαμε κάτω το βιβλίο Kitab, που Kitab δεν σημαίνει μόνο βιβλίο αλλά θεωρείται γενικά ως προς την αποκάλυψη αναφέρεται, με την αλήθεια για την δίκη και τη δύναμη να δικάζεις ανάμεσα στους ανθρώπους όπως σε οδήγησε ο Αλλά, αναφέρεται στον προφήτη. Εντολή του ύψιστου προς τους χριστιανούς και τους Εβραίους να ακολουθήσουν το Κοράνι. Λαή της βίβλου, σας ήρθε ο Απόστολος, αποκαλύπτοντάς σας πολλά από αυτά που συνηθίζατε να κρύβετε από το βιβλίο και παραβλέπει πολλά από αυτά που παραλείπετε. Σας ήρθε τώρα από τον Αλλά φως και ένα ξεκάθαρο βιβλίο, το Κοράνι. Και το Κοράνι είναι η πηγή ευτυχίας, είναι πηγή χαράς για αυτούς που θα το ακολουθήσουν και τα διδάγματά του και πηγή δυσκολίας και στεναχώριας για αυτούς που το αγνοούν. Όποιος ακολουθήσει την οδηγία μου δεν θα παραπλανηθεί και ούτε θα πέσει στην αθλειότητα. Αλλά όποιος απομακρυνθεί από το μήνυμά μου, γι' αυτόν σίγουρα είναι η ζωή κάτω στενάχωρη και θα στριμωχτεί με δυσκολίες. 20ο κεφάλαιο, 123 με 124 εδάφιο. Ο Δημιουργός υπόσχεται να προστατέψει τον λόγο του, την τελευταία του διαθήκη. Χωρίς αμφιβολία έχουμε κατεβάσει το μήνυμα, το Κοράνι, και θα το προστατέψουμε βέβαια από τη φθορά. Ο ύψιστος προκαλεί τους αρνητές του Κορανίου να δημιουργήσουν ένα βιβλίο σαν το Κοράνι. Πες, διαβάζουμε, αν ενωνόταν όλοι μαζί άνθρωποι και τα πνεύματα με σκοπό να φέρουν το όμοιο με αυτό το Κοράνι, δεν θα μπορούσαν να παράγουν το όμοιο με αυτό και αν ακόμα ο ένας βοηθούσε τον άλλον και υποστήριζε τον άλλον. 17ο κεφάλαιο, εδάφιο 88. Ο λόγος του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βετεάλα, του Παντοδύναμου, προκάλεσε τους Άραβες, οι οποίοι ήταν αναγνωρισμένοι στον τομέα της ποίησης και της ευγλωτίας, να παρουσιάσουν ένα βιβλίο
όμοιο με το Κοράνι. Η ανικανότητα να δημιουργήσουν μια απαγγελία ή ένα βιβλίο όμοιο με τον λόγο του Αλλά αποδεικνύει χωρίς καμία αμφιβολία τη θεϊκή προέλευση του Κορανίου. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, 23ο εδάφιο. Αν αμφιβάλλετε σε εκείνο που εμείς αποκαλύψαμε στο δούλο μας, τότε παρουσιάστε ένα στάδιο, μια σούρα, όμοιο με αυτά εδώ. Και καλέστε αν είστε ειλικρινείς στους μάρτυρές σας εκτός από τον Αλλά. Συμπέρασμα, μια ξεκάθαρη, το Κοράνι, μια ξεκάθαρη, αξιόπιστη, αλάνθαστη, αυτοαναγνωρίσιμη θεϊκή πηγή για την καθοδήγηση και την σωτηρία του ανθρώπου. Η διέξοδος στο φιλοσοφικό πρόβλημα των σκεπτικιστών και θα έλεγα και των ανθεϊστών, που αν πραγματικά έχουν ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα στις καρδιές τους, οφείλουν να χαρούν με την τελευταία διαθήκη του Δημιουργού, το Κοράνι. Να χαρούν διότι τους βγάζει από το φιλοσοφικό τους αδιέξοδο, από το φιλοσοφικό βασανιστήριο που έχουν πέσει, τη μιζέρια, ότι ποτέ δεν πρόκειται να μάθουν την αλήθεια. Όχι, η αλήθεια υπάρχει και σε μία πρόταση επίσης μπορεί να χωρέσει και είναι ως εξής. Δεν υπάρχει άλλος άξιος λατρείας εκτός από το Δημιουργό. Και όταν λέμε λατρεία δεν εννοούμε μόνο τα τελετουργικά προσευχή και νηστεία, λατρεία εννοούμε όλο τον τρόπο ζωής ενός ανθρώπου που είναι νόμιμος προς τις εντολές του Δημιουργού. Από την άλλη, όσον αφορά για τους χριστιανούς συμπολίτες μας, γιατί ανέφερα τον σκεπτικισμό αρκετά και να κλείσω με τον χριστιανισμό, οι χριστιανοί δεν μπορούν να περάσουν αυτά τα κριτήρια και δεν κατέχουν αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει αξιοπιστία ως προς τις πηγές. Πώς να δεχτώ για παράδειγμα τον χριστιανισμό όταν με βάση την συνένεση των μελετητών και λογίων της κριτικής κειμένου, ο Μάρκος δεν έγραψε το κατά Μάρκο, ο Λουκάς δεν έγραψε το κατά Λουκάν, ο Ματθαίος δεν έγραψε το κατά Ματθαίον, ο Ιωάννης δεν έγραψε το κατά Ιωάννη. Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε δύο ομάδες επιστημόνων, όπου η μία λέει ο συγγραφέας, η συγγραφής είναι ανώνυμη και άλλοι λένε η συγγραφής είναι αυτή που είναι, αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι. Πώς να βασίζω λοιπόν εγώ, πώς να βασίσω εγώ τη σωτηρία μου σε μη αξιόπιστες πηγές, σε πηγές που δεν είμαι 100% σίγουρος. Πηγές που είναι γραμμένες με αντίγραφα εκατοντάδες χρόνια μετά από τα γεγονότα. Σε πηγές που ο ίδιος ο χριστιανισμός, συγκεκριμένα ο Ανατολικός, ομολογεί ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι θεόπνευστο με την έννοια της απόλυτης θεοπνευστίας. Αλλά υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο. Η δογματική πάνω σε αυτό το θέμα της Ορθοδοξίας είναι ότι είναι ο λόγος περί του λόγου του Θεού, που διαφέρει από την προτεσταντική ομολογία. Συνεπώς δεν μπορώ να εμπιστευτώ τη Βίβλο, όπου και η Παλαιά Διαθήκη αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Αυτά ως προς την παρουσίαση